Πρώτος καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος. Καλημέρα κύριε Ευρωβουλευτά, τι κάνετε? Καλημέρα, όλα καλά. Είναι, είστε ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, έτσι. Και έχω τη χαρά να μιλάω μαζί σας για να μας δώσετε το στίγμα του κόμματός σας σε σχέση με... Τι άλλο, νομίζω το πιο κέριο θέμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν εξαιρέσουμε τη λασποπλημμύρα και την κλιματική αλλαγή στη Γερμανία, έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις για την ψυχαγωγία, την αναψυχή, γενικώς τις μετακινήσεις, αυτές τις τελευταίες ρυθμίσεις της κυβέρνησης σε σχέση με την πανδημία και τον εμβολιασμό. Δεν ξέρω καταρχήν αν έχετε μια γενική εικόνα των νέων ρυθμίσεων. Ναι, κοιτάξτε κύριε Ανδία, η γενική εικόνα με την έννοια του εάν και εφόσον έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται, πώς θα τις εφαρμόσουν οι καταστηματάρχες και τα λοιπά, δεν έχω να σας δώσω. Αυτό που έχω να σας δώσω όμως, σαν γενική εικόνα, πρέπει να το γνωρίζουν οι ακροατές μας, είναι ότι αντίστοιχα μέτρα όπως αυτά τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Μητσοτάκης με το διάγγελμά του, ανακοινώθηκαν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία σε αυτή τη νέα φάση εξέλιξης της πανδημίας, ναι, όπου κυριαρχούν νέες πιο μεταδοτικές μεταλλάξεις που ενδεχομένως να έχουν και συνέπειες στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων ή ενδεχομένως με βάση έρευνες που γίνονται σήμερα να χρειαστούν και άλλες ενισχυτικές δόσεις εμβολιασμού, παίρνονται τέτοιου είδους μέτρα. Αυτό, ναι, αν θέλετε. Αυτά τα μέτρα, αυτό γιατί το αναφέρετε, το αντιμετωπίζετε αρνητικά αυτά τα μέτρα? Γιατί αναφερθήκατε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εμείς, ναι, για πείτε μου την άποψή σας. Εξ αρχής το ΚΚΕ από πέρυσι, αν θυμάστε, είπε μένουμε υγιείς, μένουμε δυνατοί. Εξ αρχής, από την περίοδο που άρχισαν να εφαρμόζονται τα πρώτα περιοριστικά μέτρα, τα lockdown, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, πώς τοποθετήθηκε το ΚΚΕ? Είπε ότι ναι, περιοριστικά μέτρα, τα οποία όμως θα πρέπει να συνοδεύονται από την πρώτη στιγμή με μαζικά τεστ, με ιχνηλάτηση, με απομόνωση των κρουσμάτων και παροχή της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής βοήθειας και περίθαλψης για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την έξαρση. Κύριε Νικολάου, άρα λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, ρίχνοντας το φταίξιμο στην ατομική ευθύνη και με τα νέα αυτά μέτρα, ενώ μιλάμε μόνο για τον εμβολιασμό, μιλάμε μόνο για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, χωρίς ταυτόχρονα να ενισχύει ούτε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία επιφορτίζεται με τον εμβολιασμό, ούτε και με την φαρμακοεπαγρύπνηση βέβαια, δηλαδή το να παρακολουθεί την εξέλιξη του εμβολιασμού, ούτε, ναι, παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας με βάση τους στόχους και τις νόρμες, αν θέλετε, που δεν καθορίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθορίζει. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου. Το να παίρνει αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι μέτρα που έχουν και το στοιχείο της κατηγοριοποίησης του πληθυσμού, του διχασμού, σπρώχνει ακριβώς. Ρίχνει περισσότερο, αν θέλετε, λάδι στη φωτιά, η οποία είναι υπεύθυνη μαζί με τις παρανοδίες της κυβέρνησης για την ανάπτυξη, αν θέλετε, και αντιδραστικών, ανορθολογικών αντιλήψεων, θεωριών, συνωμοσίας για το εμβόλιο. Επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Αναφερθήκατε στο πέρσι και εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Βεβαίως, από πέρσι μέχρι φέτος έχουν αλλάξει άρδιντα τα δεδομένα. Καταρχήν, έχουμε το εμβόλιο και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα δια του γραμματέα του, ο οποίος εμβολιάστηκε, όπως και η άλλη πολιτική αρχηγή μπροστά στις κάμερες, έκανε μια ξεκάθαρη δήλωση υπέρ του εμβολιασμού. Άρα, κανείς δεν μπορεί να σας κατηγορήσει γι' αυτό. Όμως, μιλάμε 1,5 χρόνο για την ανάγκη του εμβολιασμού. Μιλάμε ξαναμιλάμε για την πανδημία και από τότε που έχουμε το εμβόλιο για την ανάγκη του εμβολιασμού. Έχει γίνει η μεγαλύτερη καμπάνια που θα μπορούσε να έχει γίνει, παραβλέπω τη πληρωμένη, την κανονική διαφημιστική καμπάνια. Η συζήτηση και μόνο σε σχέση με το θέμα. Όποιος ήθελε να εμβολιαστεί και ήθελε να πιστεί να εμβολιαστεί, θα είχε εμβολιαστεί πια. Δηλαδή, τι άλλο να του πούμε? Άρα, τίθεται ένα ζήτημα τώρα πια. Ανάμεσα, αφού το εμβόλιο διατίθεται, αφού εμβόλια διατίθεται σε όλους και σε όλες τις ηλικίες, άνοιξαν και ηλικιακές κατηγορίες,
τι θέτει ζήτημα. Μπορούν οι ανεμβολίες να επηρεάζουν τη ζωή των εμβολιασμένων? Δηλαδή λογικό δεν είναι να πάμε σε μια, ας το πούμε, δύο κατηγορίες, σε μια κατηγοριοποίηση όπως είπατε εσείς. Και να σας κάνω πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί εργαζόμενος σε νοσοκομείο να μην είναι εμβολιασμένος? Θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα είπα εγώ για πέρυσι, ακριβώς για να στηρίξω και φέτος την λογική του που οδηγά η παλινοδία, τον προς πίσω, το γεγονός ότι με τον τρόπο που χειρίζεται η κυβέρνηση και που αξιοποιεί τις επιστημονικές κατευθύνσεις, οδηγεί τον κόσμο στο να χάσει την εμπιστοσύνη του στην επιστήμη. Δείτε ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν, ενώ έχουμε την περσινή εμπειρία του τι συνέβη με το άνοιγμα της οικονομίας χωρίς μέτρα και με τα πρωτόκολλα λάστιχων των επιχειρηματιών που οδηγηθήκαμε στο κύμα του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, σήμερα η αύξηση των κρουσμάτων, που ξέρουμε σε τι οφείλεται, οφείλεται ακριβώς την ίδια λογική. Στο άνοιγμα με τα ίδια πρωτόκολλα λάστιχων χωρίς μέτρα που γίνονται, σε περίοδο που διασπείρεται ένα πιο μεταδοτικό στέλεχος της νόσου, είναι δυνατόν να λέμε ότι και με δεδομένο το χαμηλό εμβολιασμό και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο, υπάρχουν χώρες του κόσμου που δεν έχει ξεπεράσει το 5% ο εμβολιασμός. Και αυτό δημιουργεί υπόστρωμα και για νέες μεταλλάξεις πιθανά που θα δημιουργηθούν. Λέω, είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν τρέχει κάστανο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον τουρισμό, με το άνοιγμα κτλ. Δεύτερο ζήτημα. Βεβαίως, το ΚΚΕ έχει εξ αρχής τοποθετηθεί υπέρ του εμβολιασμού. Όμως ταυτόχρονα αυτό που λείπει δεν είναι μόνο ο εμβολιασμός. Είναι ένας εμβολιασμός ο οποίος θα συνοδεύεται με μεγάλη καμπάνια επιστημονικής τεκμηρίωσης. Γιατί ένας άνθρωπος, ξέρετε κύριε Ανανιάδη, ο οποίος έχει λανθασμένα συμπεράσματα για τον κορονοϊό, ένας νέος άνθρωπος, ή για το εμβόλιο, και λέει ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί το εμβόλιο να μου προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα στην υγεία κτλ., δεν θα πιστεί να πάει να εμβολιαστεί ένας νέος άνθρωπος με 150 ευρώ. Ιδιαίτερα όταν βλέπει την κατάσταση που επικρατεί γύρω του, την τεράστια άσκηση. Έλα, αυτό είναι ένα δέλεαρ. Δεν είναι πανάκια. Δεν σημαίνει ότι λόγω του βάουτσερ των 150 ευρώ θα πάνε όλοι να εμβολιαστούν. Όπως είπατε, και το ΚΚΕ τοποθετήθηκε για το ζήτημα της υποχρεωτικότητας. Εμείς αναγνωρίζουμε την πιθανότητα να είναι αναγκαστικό το εμβόλιο υποχρεωτικό για ορισμένους βασικούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κάποια που είπατε και εσείς, είτε για γυροκομεία, είτε για ιδρύματα χρονίων πασχόντων. Όμως εκεί η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι εμβολιασμένη. Όμως ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό για τους νοσηλευτές, επιτρέψτε μου. Αντίθετα, όντως η μεγάλη πλειοψηφία των καθηγητών και των δασκάλων, γιατί τίθεται και ένα ζήτημα, θα ανοίξουν τα σχολεία, είναι όντως εμβολιασμένοι, πάνω από 70%. Εκεί αυτός ο κλάδος πάει καλύτερα. Βλέπουμε ότι υπάρχει και μια διαφοροποίηση στην εμβολιαστική κάλυψη, η οποία νομίζω ότι χρήζει και κοινωνιολογικής και πολιτικής ανάλυσης κάποια στιγμή. Ενδεχομένως, βέβαια, τώρα που είμαστε στη πράξη, είναι δύσκολο να κάνεις τέτοια ανάλυση, αλλά λέω, δεν μπορεί όμως αυτή η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα, γιατί εκεί το πάει η κυβέρνηση και φαίνεται αυτό και από δηλώσεις των στελεχών της κυβέρνησης, υπουργών, υφυπουργών κτλ., να συνοδεύεται με μέτρα που θα έρχουν να χτυπήσουν και να υπονομεύσουν εργασιακά δικαιώματα, ακόμα και για απολύσεις. Ανοιχτά μιλάνε υπουργοί της κυβέρνησης, υπουργοί εργασίας, άλλοι υπουργοί. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τα δεδομένα, είναι ανεπίτρεπτο. Το βασικό είναι σήμερα να εξαντλήσουμε την δυνατότητα ενημέρωσης του λαού, να γίνει εμβολιασμός και ταυτόχρονα να στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας και την πρωτοβάθμια φροντίδα, έτσι ώστε να αισθάνεται, ξέρετε, ο κόσμος αισθάνεται. Συγγνώμη, αν είναι υποχρεωτικό να εμβολιαστεί ένας νοσοκομιακός και ο οποίος αρνείται ο άνθρωπος, θα οδηγηθεί σε άδεια άνευ αποδοχών. Εντάξει, είναι πλούσιος, θα μείνει. Δεν νομίζω όμως θα είναι πολύ πλούσιος. Πόσο καιρό θα μείνει χωρίς? Ή θα εμβολιαστεί ή θα φύγει από τη δουλειά. Θα ψάξει να βρει αλλού δουλειά. Οπότε μοιραία θα ανοίξουν θέσεις και για νέες εργασίες. Μπορεί δηλαδή το ίδιο το επιχείρημα να σας το αντιστρέψει κάποιος. Ακούστε, για να σας πω εγώ μια εμπειρία η οποία έρχεται από χώρους δουλειάς σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ναι, βεβαίως. Μπορεί να μην είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά είναι από καταγγελίες οι οποίες μας γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια, με άθλιες σχέσεις εργασίας σε μεγάλες τουριστικές περιοχές. Όπου ενώ έχει ανοίξει η συζήτηση, έχει ανοίξει πλατφόρμα για τον εμβολιασμό τους, δεν πάνε να εμβολιαστούν γιατί οι εργοδότες τους, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλομεταφορικές εταιρείες κτλ., δεν τους δίνουν ούτε το απαραίτητο 2-3 ώρες για να πάνε να εμβολιαστούν, επειδή με το επιχείρημα ότι τώρα έχει πέσει πολλή δουλειά. Έτσι. Ούτε τους δίνουν τη δυνατότητα την επόμενη μέρα, εάν χρειαστεί, αν έχουν κάποια συμπτώματα που γνωρίζετε καλά ότι είναι γενικευμένα. Έτσι, ο εμβολιασμός ενδεχομένως δημιουργεί κάποια συμπτώματα τις επόμενες μέρες, έτσι λίγο αύξηση της θερμοκρασίας, πυρετό, μια κακουχία. Ναι, ανάλογα με το οργανισμό. Ούτε τους δίνουν τη δυνατότητα για κάποιες μία μέρα, ας πούμε, άδειας μέσα σε αυτή την υψηλή σεζόν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει στόχευση συγκεκριμένη, υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά και πάντα για να σπρώξουν ακόμη περισσότερο τα συμφέροντα αυτών που θέλει η κυβέρνηση και τα στέκοματα να εξυπηρετήσουν, που δεν είναι άλλος από τη μεγαλοεργοδοσία, δεν είναι άλλος από τους μεγάλους ομίλους. Άρα λοιπόν εκεί οφείλεται και να, την απόψη μας, ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι δεν πάνε να εμβολιαστούν, γιατί έρχεται, μπαίνει μπροστά του, θα χάσω τη δουλειά μου ή θα εμβολιαστώ. Και τέτοια φαινόμενα πρέπει να τα προσέξουμε, μπορεί και να γενικεύονται ανάλογα με το κλίμα, ανάλογα με την ένταση των ημερών. Άρα κρατάω σαν τίτλο πρόταση ότι θα πρέπει να δίνονται δυνατότητες για να εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι, ίσως κάποιες μέρες σαν μπόνους, κάποια μέρα άδεια, κάποιες ώρες δυνατότητα από απουσίες από δουλειά για να πάνε να εμβολιαστούν. Βέβαια, ναι, πέρυσι το συζητάμε αυτό. Θυμάστε όταν ξεκίνησε ο εμβολιασμός, όπου υπήρχαν άνθρωποι που εταιρείες, για παράδειγμα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τους ζητούσαν έγγραφο χαρτί ή αποδεικτικό από δήμους, για παράδειγμα ότι έλειψα μία μέρα από τη δουλειά γιατί είχα συμπτώματα κτλ. Και σε πολλούς δεν τις δίνανε. Μάλιστα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στην σύγχρονη εμπειρία μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να πω την γενική καθίζηση και το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων την περίοδο της πανδημίας. Ξέρετε, με 100.000 ανθρώπους αναστολής, οι οποίοι τώρα θα. Εμείς βλέπουμε ότι μαζί με τα λουκέτα τους αυτοαπασχολούμενους, που στενάζουν κάτω από το βαρύ κόστος που είχε ολευτεί η περίπτωση του γεγονός ότι μείναν αστήρικτοι από την κυβέρνηση όλη τη διάρκεια της πανδημίας, και τώρα υπάρχει εγκυμονή το κίνδυνος να χάσουν καταθέσεις, να δεσμευτούν λογαριασμοί με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, να χάσουν η λαϊκή περιουσία. Αλλά βεβαίως είχαν και άνθρωποι οι οποίοι εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν δει μεροκάματο. Και τώρα θα βγουν στην ανεργία, η οποία διωγγώνεται συνεχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Γι' αυτό και εμείς απαιτούμε εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα και με μαχητικούς τρόπους, με διεκδίκηση, με οργανωμένο συλλογικό αγώνα, μέτρα στήριξη για όλους. Και το βασικό τώρα είναι, μπροστά στην επόμενη εβδομάδα που ξανά οι υγειονομικοί βγαίνουν μπροστά. Ναι, αυτό ήθελα να πετούν. Αυτό ήθελα να πω κλείνοντας. Θα το διαβάσω και από την πρώτη σελίδα του Ρίζου Σπάση, τον έχω μπροστά μου. Εδώ και τώρα, μέτρα προστασίας του λαού από την πανδημία. Κινητοποιήσεις την 3η 20 Ιουλίου στην Αθήνα στις 7 στο Υπουργείο Υγείας και στη Θεσσαλονίκη στις 8 την 3η πάντοτε 20 Ιουλίου στο Άγαλμα Βενιζέλου. Οργανώνεται και υποστηρίζεται εσείς ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξη του δημόσιου τομέα υγείας. Οπότε σας το πήρα και το είπα εγώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Μα έτσι είναι, γιατί αυτό, αν θέλετε, είναι η απάντηση και στις παλινοδίες της κυβέρνησης, τα μπρος πίσω, και αν θέλετε σε έναν ορθολογισμό και σε ένα κράτημα που υπάρχει σε ένα τμήμα του πληθυσμού το οποίο είναι υπαρκτό. Ότι χρειάζεται σήμερα και άμεσα μέτρα και επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας για να βοηθήσει. Καθολικό πρόγραμμα δημόσιου εμβολιασμού με εξαντλητική ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων στα πλαίσια ενός ενισχυμένου συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας, και άμεσα μέτρα προστασίας, γιατί αυτά είναι αυτά που λείπουν, κύριε Ανανιάδη, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου χτες βγήκε ο αρμόδιος υπουργός και είπε ότι δεν αποτελούν εστίες μόλυνση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφανώς οι υπουργοί της κυβέρνησης δεν έχουν καμία σχέση με τα μέσα μεταφοράς, δεν τα χρησιμοποιούν. Αυτό το συμπέρασμα μπορώ να βγάλω εγώ, που τα χρησιμοποιώ καθημερινά. Πάντως, κύριε. Τα χρησιμοποιώ καθημερινά. Και βεβαίως στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και στους χώρους δουλειάς. Γιατί, αν θέλετε, αυτό είναι, και να κλείσω με αυτό, αυτό είναι το νήμα, αν θέλετε, που συνέδεσε τις τεράστιες ροές κρουσμάτων
τους τόπους δουλειάς στην Αττική, στις βιομηχανίες της Αττικής, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, με τις βιομηχανικές ζώνες της Ιταλίας, με τους οίκους ευγυρίας που είχαν πολλά θύματα τη Σουηδία, στην Αγγλία, στο Βέλγιο, και βεβαίως με τους μαζικούς τάφους. Συγγνώμη κιόλας, είναι πρωί, αλλά έτσι είναι στις ΗΠΑ. Το γεγονός ότι τα μέτρα προστασίας της ζωής των εργαζομένων και της υγιεινής στον χώρο δουλειάς αποτελούν κόστος για την εργοδοσία και το κράτος, στο ότι στα πλαίσια αυτού του συστήματος που ζούμε, της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, η υγεία και η προστασία της ζωής του λαού αποτελούν ένα κόστος το οποίο δεν θέλουν να το πληρώσουν, τη στιγμή που μπορούν να το παρέχουν σαν εμπόρευμα οι μεγάλοι όμιλοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους κλάδους.